Και ποια είναι η μη κυβερνητική οργάνωση του Αντρίκου? Ενδιαφέρεται, λέει, για την ενεργειακή ασφάλεια, μια έννοια προβεβλημένη από τους Αμερικανούς, που χρησιμοποιείται σαν μοχλός για την επίτευξη και την ομιμοποίηση των γεωπολιτικών τους επιδιώξεων. Εντύπωση προξενεί η γλώσσα της ιστοσελίδας, αγγλικά και μόνο. Διαβάζουμε για τα έργα που προωθεί η συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Θα οργανώσει, λέει, μια σειρά από εργαστήρια μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την προώθηση του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας για την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών που οδηγούν σε μια αύξηση των επενδύσεων σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης. Εδώ μπορούμε να γελάσουμε. Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, στο οποίο καλείται να απαντήσει ο καθηγητής Αντρίκος Παπανδρέου και ο αδερφός του, ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι ένα και βασικό. Από πού βρίσκετε τα λεφτά, ρε λεβέντες, για να κάνετε τέτοια συνέδρια και ποιος είναι ο στόχος σας? Πώς ζείτε όλοι εσείς? Με τα δικά μας λεφτά δεν ζείτε? Μας ρωτήσατε για τη διαχείριση δημοσίων πόρων? Πάντως, όσες φορές και αν ρωτήθηκε ο Αντρίκος για τους πόρους και τα έσοδα της οργάνωσής του, έκανε την πάπια. Ποιος ο Αντρίκος? Ο άνθρωπος που αμφιβάλλουμε αν έχει ένα ένσημο στο ΙΚΑ ή σε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό της χώρας. Κύριοι, σας πήραμε χαμπάρι. Μαζέψτε τα και πηγαίνετε σε άλλες παραλίες. Είσαι, κύριε Πρίτσι, στο σχόλιο του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Δαναβίγκα. Θέλω παρακαλώ να μου βρείτε μια φωτογραφία που σας ζήτησα για να παίξει στην αρχή του δελτίου. Ορίστε. Είναι η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου Τσάντ, η γυναίκα η οποία θεωρείται ως η αρχηγός της φαμίλιας Παπανδρέου στην Ελλάδα. Αυτό τα λέει όλα. Με το μπλε της το καρτελάκι, επίτιμος, δεν κατηγορούμε, είναι η μητέρα, ξέρουμε, πονάει το γιο της, τα παιδιά της, τους ξέρουμε, ναι βεβαίως. Και εμείς έχουμε μάνα, από πού γεννηθήκαμε? Από στάνι, όχι, από μάνα, αυτό είναι σίγουρο. Άλλο είναι το ζήτημα, ποιος ο ρόλος της Μαργαρίτας Τσάν Παπανδρέου στην κυβερνητική γραμμή που χαράζει ο γιος της? Πρώτον, το κρατούμενο. Δεύτερον, ποιος χορηγεί οικονομικά τις μη κυβερνητικές οργανώσεις των γιο, του ενός γιου της του κυρίου Νίκου Παπανδρέου και δεύτερον του άλλου γιου της του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου. Και τρίτον και βασικών, κρύβεται πίσω από συγκεκριμένες εταιρείες catering. Κάνει business η κυρία Μαργαρίτα Παπανδρέου στην Ελλάδα? Οφείλουμε να τα ρωτήσουμε. Είμαστε δημοσιογράφοι. Θέλουμε διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Το σχολείο σας, κύριε Γεωργιάδη. Καταρχάς, δεσμεύομαι, επειδή είδα και τη χθεσινή σας εκπομπή, δεν σας κρύβω. Δεσμεύομαι αύριο κιόλας να καταθέσω γραπτή ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για να μάθουμε ακριβώς το ύψος της χορηγίας των ΔΕΚΟ για τη διοργάνωση του συνεδρίου. Η απάντηση θα έρθει περίπου σε 20 μέρες, τόσο κάνει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος να αποδώσει. Θα περιμένουμε. Θα σε ενημερώσω ευθύς αμέσως όσο έρθει η απάντηση. Γιατί? Διότι θεωρώ ότι είναι πράγματι μείζον θέμα εάν αυτή την εποχή που όλοι οι Έλληνες υφιστάμεθα θυσίες, εάν εξακολουθεί, που δυστυχώς εξακολουθεί για να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, το εάν είναι ρητορικό, να υπάρχει σπατάλη. Αυτό που θα περιμέναμε όλοι από μια κυβέρνηση η οποία αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των περιστάσεων θα ήταν να έχει κοπεί, Στέφανε Χίε, η κρατική σπατάλη μαχαίρι από παντού. Εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω ούτε γιατί πρέπει οι υπουργοί που ταξιδεύουν στο εξωτερικό να πηγαίνουν ακόμη σε σουίτες, ούτε γιατί πρέπει οι ΔΕΚΟ να δίνουν χορηγίες σε τέτοιου είδους συνέδρια. Αν θέλει ο κ. Παπανδρέου, ενώ ο Αντρίκος, να διοργανώσει ένα τέτοιο συνέδριο, πολύ ευχαριστώ να διοργανώσει, να κάτσει να βγει στην ελεύθερη αγορά και να βρει χρήματα, δόξα Θεώ γνωριμίες έχει. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει αυτά λεφτά να τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Και μάλιστα μέσα από ελληματικές επιχειρήσεις. Υπενθυμίζω ότι η ΔΕΗ ετοιμάζει να αυξήσει το ρεύμα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, διότι λέει μπαίνει μέσα. Υπενθυμίζω ότι ετοιμάζει το κράτος να κλείσει διάφορες ΔΕΚΟ ή να συγχωνεύσει ΔΕΚΟ, διότι λέει μπαίνει μέσα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ο ΕΟΤ, κύριε Γεωργιάδη. Άρα λοιπόν, είμαι πολύ συγκεκριμένος. Θεωρώ ότι είναι όντως ζήτημα προς διερεύνηση το ύψος των κρατικών χρημάτων που πηγαίνουν σε τέτοιου είδους μη κυβερνητικές οργανώσεις. Γι' αυτό. Και σας ενημερώνω ότι Δευτέρα πρωί, το είχα αποφασίσει από χθες, λέει, από την εκπομπή,
θα καταθέσω γραπτή ερώτηση για να μάθουμε το ύψος του ποσού. Γιατί αν ρωτήσετε εσείς, θα κοφεύσουν. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς όμως εγώ, επειδή είμαι βουλευτής, θα αναγκαστούν να απαντήσουν. Δεν υπάρχει. Κύριε Δαραβίκα. Λοιπόν, να σας πω εγώ πώς θα γίνει το θέμα. Υπόθεση κάνουμε, αλλά πιστεύω ότι ενδεχομένως να πέφτω μέσα. Συνήθως αυτές οι φανφάρες που γίνονται των μη κυβερνητικών οργανώσεων εντάσσονται σε κάποια κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δηλαδή αυτή η οργάνωση για το περιβάλλον που λέει μπορεί να εντάσσεται σε κάποιες επιδοτήσεις κάποιου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Okay. Δεν θα είχε όμως την εικόνα της ΔΕΗ, της ΔΕΣΦΑ, της ΔΕΠΑ, θα τελειώσω. Λοιπόν, αυτά μιλούσα. Συνήθως παίρνουν τα λεπτά το κονδύλι, το βασικό της διοργάνωσης αυτής της εκδήλωσης, το επιδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα για τα επόμενα. Δηλαδή για τις αφίσες, για τα υπόλοιπα μέσα, το κέντρινγκ και τα λοιπά, επιδοτούνται από κάποιες όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι ο ΕΟΤ και τα λοιπά. Τα ψηλοέξοδα. Με αποτέλεσμα να βάζουν και τον τίτλο στην εκδήλωση αυτή της ΔΕΗ ή του ΕΟΤ και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω ότι το βασικό κονδύλι που απορρόφησε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση απορροφήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα δούμε. Για να μην θα μου γνωρίζω, γιατί γνωρίζω παλιά από εμείς. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει λίαν σοβαρό ενδεχόμενο να έχει μεταδοθεί όμως από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος. Γιατί το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει υποσχεθεί. Όχι καθόλου με κονδυλία Τσόκ. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει ειδικό τμήμα που χρηματοδοτεί μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σε δική μου ερώτηση στη Βουλή, ο κύριος Κουβέλης, υφυπουργός Εξωτερικών, είχε δεσμευτεί πριν από περίπου 2 μήνες ότι θα μειώσει το σχετικό κονδύλι κατά 50% λόγω της κρίσης. Τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πιθανολογώ λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ διάφορους. Να το μάθουμε σίγουρα. Φυσικά. Η ερώτηση λοιπόν η οποία θα κάνουμε θα είναι να μάθουμε ακριβώς την πηγή της χρηματοδοτήσεως. Επαναλαμβάνω. Θεωρώ και πιστεύω το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης ότι αυτή την ώρα ο πολιτικός κόσμος της χώρας και φυσικά πρωτίστως η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένο να δείξει στις πράξεις και όχι στα λόγια ότι κόβεται μαχαίρι η κρατική σπατάλη. Γιατί αν δεν κοπεί μαχαίρι η κρατική σπατάλη, τότε πράγματι δεν θα μπορείς να ζητήσεις από κανέναν πολίτη να υποστεί την οποιαδήποτε θυσία. Άρα λοιπόν είναι θέμα μεγάλο. Και αυτά καλώς κάνει και το αναδεικνύει ο κύριος Χίος. Μα δεν μπορώ να μην το αναδείξω. Καλώς δεν μπορώ κάνει να μην το αναδείξω. Και σας είπα. Είναι δημόσιο οργανισμό. Και αύριο το πρωί θα κατατεθεί γραπτή ερώτηση από εμένα. Επιτέλους. Και σε και περίπου 2 εβδομάδες έρχεται υποχρεωτικά η απάντηση. Επιτέλους. Μόλις έρθει η απάντηση θα οδηγήσει στη δημοσιότητα. Και ο έλεγχος των εξόδων αυτής της εκδήλωσης, ποιος τα ελέγχει αυτά, ποια υπηρεσία τα ελέγχει, δηλαδή τα τιμολόγια που παίρνονται, αν είναι εικονικά ή μη. Καλά, αυτό είναι φορολογικός έλεγχος, τώρα που είναι εκ των υστέρων, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, αν είναι τώρα δεν ξέρω αν εμπίσης στα φορολογικά. Είχαμε και μια εξίσου προκλητική, ας το πω, εικόνα, η οποία παρουσιάστηκε έξω από τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν πάλι την ελληνική αστυνομία που μας επέτρεψε να δείξουμε μερικά πλάνα από χτες. Αλλά εγώ κύριε παρατηρώ. Και σε μια, εντάξει, θα μου πείτε ότι τώρα είναι λίγο λαϊκίστικο αυτό και έχω κατηγορηθεί και εγώ ως λαϊκιστής στο παρελθόν και εσείς έχετε κατηγορηθεί κύριε Γιουργιάδη ως λαϊκιστής και εσείς κύριε Δαραβίκα. Αλλά ένα λεπτό ρε παιδιά. Ένα λεπτό για να μιλήσουμε την απλή γλώσσα την καθομιλουμένη του Κοσμάκη. Είναι δυνατόν σε μια εποχή που έχουμε κάνει το αυτό μας παξιμάδι να βλέπουμε έξω από τον Αστέρα Παλάς, το ξενοδοχείο του Αστέρα, έκθεση πολυτελών αυτοκινήτων στη συναισθίαση του κυρίου Αντρίκου Παπανδρέου. Αν δείτε τα αυτοκίνητα τα οποία υπήρχαν χθες εκεί πέρα, γι' αυτό το λόγο πήγαμε και συστηθήκαμε εκεί πέρα από τις 9 η ώρα το πρωί για να δούμε τι αυτοκίνητο κυκλοφορεί. Θα μου πεις, το αυτοκίνητο κρίνει την οικονομική κατάσταση ενός ανθρώπου και το αυτοκίνητο. Γιατί μερικοί που πάνε εκεί, έχοντας κάποιο προφανώς τυρί που τους φράζει τις εγκεφαλικές τους αρτηρίες, κάποιο τυρί, πιθανόν από τυρόπιτα το έχουν κόψει και το έφαγαν και πήγε στον εγκεφαλό τους. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θεωρούν ως μέσο κοινωνικής πολιτικής και δεν ξέρω τι επιχειρηματικής καταξίωσης τα αυτοκίνητα με τα οποία κυκλοφορούν. Εκεί πήγαν να προβληθούν. Και είδαμε Porsche, είδαμε Jaguar, είδαμε Mercedes πανάκριβες. Ρωτώ λοιπόν εγώ. Τι λέτε κύριε Δαραβίκα που δεν ήταν. Ήταν. Κάποιος Αστέρα δεν πάνε και τίποτα αυτοχαδάκια. Δεν είπα ότι πάνε αυτοχαδάκια. Για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είπα ότι πάνε αυτοχαδάκια. Αλλά καταμετρήσαμε Mercedes οι οποίες κάνουν από ό,τι με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι 150 με 200 χιλιάδες ευρώ. Οι οποίες φαίνονταν ότι ήταν Mercedes,
από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, από την I4Sense, την μη κυβερνητική οργάνωση του Κυριακού Παπανδρέου. Ναι, οπωσδήποτε. Και ρωτώ εγώ, ρε παιδιά, βαστάτε λίγο. Το είπα και χθες το βράδυ. Ποια πόρτα σας άνοιξαν και μπήκατε όλοι εσείς εδώ μέσα στη χώρα? Και ποιο σας την άνοιξε αυτή την πόρτα? Με BMW, Mercedes και Porsche. Ζηλεύουμε. Όχι, δεν ζηλεύουμε. Αλλά όποιος είναι ιδιώτης. Σου λέω τη δική μου γνώμη. Μιλάμε και για κυβερνητικά στελέχη. Και έχει χρήματα από τη δική του περιουσία και έχει αγοράσει και Porsche και BMW και οτιδήποτε, και εφόσον τα δικαιολογεί η φορολογική του δήλωση, να τα έχει να τα χαίρεται. Εμένα αυτό δεν με αφορά. Ναι. Εάν να μιλάμε τώρα. Λίγο την εικόνα, εάν μιλάμε έτσι. Τώρα. Ξαναλέω. Μην προκαλούμε. Ξαναλέω. Αυτό επειδή, λέω εγώ κύριε Γιάννη. Άκου Στέφανε. Επειδή από τα ακριβά αυτοκίνητα που αγοράζονται, επαναλαμβάνω, εάν τηρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις. Εάν αυτός που τα έχει είναι ιδιώτης, δηλαδή δεν τα έχει πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, και αν είναι δηλωμένο το αυτοκίνητο, έχει πληρωθεί φόροι. Από τα πολυτελή αυτοκίνητα, γιατί φτάνουν στο άλλο άκρο, ναι. Το κράτος εισπράττει πολλά λεφτά. Δεν με αφορά. Άρα ας τα ξοδέψει και ας τα αγοράσει. Δεν ρώτησε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει. Η εικόνα εμένα με πειράζει αυτή η εικόνα και πειράζει και τον Έλληνα πολίτη. Θα σου πω γιατί διαφωνώ. Πρέπει να πειράζει και εσά. Θα σου πω γιατί διαφωνώ. Κατεβαίνει το υποψήφιο. Θα σου πω γιατί διαφωνώ. Δηλαδή, τι θα πείτε στον κόσμο. Θα σου πω γιατί διαφωνώ. Μπορούσαν με Mercedes και εμείς πεινάμε. Θα σου πω γιατί διαφωνώ. Και ο κύριος Πρωθυπουργός δίνει 100.000 ευρώ. Θα δίνουν 10% φόρο επιπλέον πολυτελεία στα ακριβά αυτοκίνητα και υπάρχει σχετική μου ομιλία στο site μου www.antongeorgiades.gr. Ναι. Του είχα πει: κάνετε λάθος, διότι από αυτά τα αυτοκίνητα εισπράτεται το χρόνο ως ελληνική πολιτεία 200 εκατομμύρια ευρώ φόρο. Ναι. Και θα πάτε 200 εκατομμύρια ευρώ άλλο μείον. Ρωτώ εγώ. Και άλλο μου ρωτώ. Είπε ο κ. Σαχινίδης: είστε υπέρ των πλουτοκρατών, θα εισπράξω 400 επιπλέον. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση σήμερα, Στέφανε Γκύε, και έχει βρεθεί 400 εκατομμύρια μείον. Σαν εμένα, εικόνα σου άρεσε. Ξαναλέω. Αυτό ρωτάω. Τώρα το κράτος πρέπει να μαζέψει λεφτά. Εάν μπορούμε να πείσουμε όλους τους πλουσίους της γης να έρθουν να αγοράσουν μια πόρσα στην Ελλάδα και να πληρώσουν φόρο στο ελληνικό δημόσιο, μια χαρά είναι. Γιατί χρειαζόμαστε τα λεφτά. Άλλο αυτό επαναλαμβάνω. Ιδανικό το επιχείρημα. Άλλο αυτό επαναλαμβάνω. Και ο κόσμος μαζί. Και άλλο τα κρατικά αυτοκίνητα. Για τα κρατικά αυτοκίνητα θέλω να σου υπενθυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ όταν εξελέγει ως κυβέρνηση. Είχε υποσχεθεί ότι θα εξαφανίσει λιμουζίνες, δεν θυμάστε κάτι τέτοιο, θα πηγαίνουν με γκολφ και κάτι τέτοιο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και θυμάμαι και την ιστορία του ΟΔΗ. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Για τα κρατικά αυτοκίνητα λοιπόν, για τις πατάλες αφορά το κράτος, πολύ ευχάριστο να συζητήσουμε και να πούμε και για τα βουλευτικά και για όλα. Αλλά για τον ιδιώτη, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, διότι δεν είμαστε Σοβιετική Ένωση εδώ, εδώ είμαστε ελευθέρα οικονομία. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν. Θα σας θέσω ένα θέμα ακόμα. Θέστε όσο θέλετε. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν είμαι. Επειδή είμαι εδώ προσεκτικός, δεν θα συμφωνούμε αναγκαστικά. Δεν καταλάβατε. Εγώ δεν θέλω να συμφωνούμε. Γι' αυτό και σας τα θέτω και σας λέω. Να μπούμε όλοι σε αυτή τη συζήτηση. Γιατί έχουμε αρκετά θέματα να αναλύσουμε μέχρι το τέλος του δελτίου. Και θέλω ελεύθερα την άποψή σας. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ την ιδέα της ποινικοποίησης του πλούτου. Όχι, όχι, δεν ποινικοποιούμε. Να σου πω κάτι. Γιατί αν ο κόσμος που έχει λεφτά σταματήσει να ξοδεύει αυτά τα λεφτά που έχει και να ξοδεύει σε άλλες χώρες που δεν τον κυνηγάνε οι κάμερες, το ελληνικό δημόσιο θα φαληρήσει. Εμείς πρέπει να πείσουμε όσο καλύτερα γίνεται τους πλουσίους να ξοδεύουν τα λεφτά και τους εδώ. Με τη διαφορά. Ξοδεύοντάς ότι... τα εδώ, ναι. Παίρνει φόρους το κράτος και πιθανόν αύριο να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από το μνημόνιο. Αν δεν ξοδεύουν ότι... εδώ, καήκαμε. Εμένα με πειράζει ως Έλληνα πολίτη και ως Έλληνα φορολογούμενο. Όχι, πρώτον αυτή η εικόνα και δεύτερον, με πειράζει αυτοί που κυκλοφορούν οι ιδιώτες με πολυτελή αυτοκίνητα και που αφήνουν χρήματα στη χώρα, όπως λέτε, πηγαίνουν και τρώνε τζάμπα από χορηγίες δημοσίων οργανισμών που πληρώνουμε εμείς. Αυτό με πειράζει. Αυτό είπαμε, η νοοτροπία. Η νεοπλουτίστικη νεοτροπία. Η νεοπλουτίστικη νεοτροπία. Ως προς το πρώτο που διαπλέκεται σκέλος... με την πολιτική. Και γίνεται business. Ως προς το business πρώτο σκέλος της κρατικής δαπάνης, το είπαμε, τελείωσε. Αλλά ξαναλέω, μη φτάσουμε να γίνουμε Σοβιετική Ένωση. Έτσι. Δηλαδή, ωραία. Εγώ θέτω λοιπόν. Αυτό, ας πούμε, το Z4 που έδειξες, ναι. Δεν ναι. είναι κρατικό αυτοκίνητο. Όχι, δεν είναι κρατικό αυτοκίνητο. Αυτό δεν μπορεί να είναι κρατικό. Ούτε αυτό είναι ιδιώτη αυτοκίνητο. Είναι ιδιώτη αυτοκίνητο. Και αυτός έχει ελληνική πινακίδα, έχει πληρώσει το κράτος καμιά εκατοστή χιλιάδες φόρο. Βέβαια, δεν μιλάω για αυτό το τζιπ. Ούτε και αυτό. Και δεν μιλάω για αυτά τα δύο τζιπ. Μιλάω όμως για άλλα δύο αυτοκίνητα τα οποία είδαμε. Αυτό πιθανόν και να είναι. Πιθανόν είναι κρατικό αυτοκίνητο. Αυτό μπορεί να είναι κρατικό αυτοκίνητο. Και ξαφνικά βλέπουμε. Είναι.